Τώρα περνάμε στον κύριο Τσακόγλου, ο οποίος είναι Βυζαντινολόγος, είναι εδώ, είναι ο πρόεδρος της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, εδώ στη Λευκοσία. Και θα μιλήσει για τις εκκλησίες και πώς διαφαίνονται από τα κείμενα. Από διαχρονικά. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε και αγαπητή Ηλία, νομίζω ότι θα πρέπει να καθιερώσουμε η τελευταία συνεδρία. Αντί να χειροκροτούν το ακροατήριο τους ομιλητές, να χειροκροτούμε εμείς τους ακροατές για την υπομονή τους. Ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ και εγώ για την πρόσκληση και να ξεκινήσω αμέσως. Η έρευνα των περιηγητικών κειμένων αποτέλεσε από παλαιά για τον ερευνητή μια σημαντική πηγή πληροφοριών για την ανασύνθεση της ιστορικής πορείας ενός τόπου. Ιδίως όταν οι πληροφορίες που έχουμε από άλλους τομείς της επιστήμης είναι περιορισμένες. Η συστηματική όμως έρευνα της περιηγητικής γραμματείας ανέδειξε μια σειρά προβλημάτων με τα οποία ο ερευνητής βρίσκεται συχνά αντιμέτωπος και απαριθμώ μερικά εξ αυτών. Έχουν ακουστεί κάποια. Η αξιοπιστία πρώτον, η αξιοπιστία των περιηγητικών κειμένων και του συνοδευτική του εικονογράφηση. Γνωρίζουμε πως περιηγητικά κείμενα γράφτηκαν από συγγραφείς χωρίς καν να επισκεφθούν τους τόπους που περιέγραφαν, κυρίως τις περιόδους της έξαρσης της περιηγητικής λογοτεχνίας στη βορειοδυτική Ευρώπη. Αύριο θα μας μιλήσουν και για έναν εξ αυτών. Τα κείμενα προέκυπταν από ανθολόγηση παλαιότερων κειμένων και η εικονογράφηση συχνά από μετακινούμενους σχεδιαστές, οι οποίοι επιστρέφοντας στην πατρίδα τους, πολλούσαν τα σκίτσα τους σε εκδότες και συγγραφείς. Επομένως, οι μεν πληροφορίες για έναν τόπο δεν ήταν ούτε αυθεντικές για την εποχή τους, ούτε κατόπιν αυτοψίας. Τα δε χαρακτικά δεν ανταποκρίνονταν πάντοτε στη χρονική περίοδο της εκδόσεως ή της συγγραφής του έργου. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της παρουσίασης του ναού του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, που έχουμε αναφερθεί παλαιότερα, και του παρακείμενου Προτεσταντικού Κημητηρίου, που παρουσιάστηκαν παραποιημένα σε δημοσιεύματα περιηγητών. Τόσο ο ναός του Αγίου Λαζάρου, εδώ πέρα είναι το Προτεσταντικό Κημητήριο που είναι στη δυτική πλευρά. Αυτό βλέπετε ότι είναι μια φωτογραφία από ένα, που δημοσιεύτηκε το 1879, είχε τραβηθεί φυσικά λίγο παλαιότερα, και αυτή την πήρανε ως πρότυπο χαράκτες. Δημιούργησαν αυτό το χαρακτικό, βάλανε ένα φουστανελά, σου λέει Ελλάδα, ελληνικός χώρος εκεί, δημιούργησαν ένα παρεκκλήσι που δεν υπάρχει και έτσι δημιούργησαν μια ολόκληρη κατάσταση η οποία δεν είχε καμία σχέση με τον ναό του Αγίου Λαζάρου και αναρωτιόμαστε εμείς που είναι αυτό το παρεκκλήσι σήμερα και αυτά στα τέλη του 19ου αιώνα. Μιλάω γρήγορα και ο μεταφραστής έχει τρελαθεί. Δεύτερον, η ακρίβεια των καταγραφόμενων πληροφοριών. Επειδή οι πληροφορίες έλευσης των περιηγητών σχετίζονταν με τα αίτια επίσκεψής τους σε έναν τόπο, η αξιοπιστία κάθε περιηγητικής μαρτυρίας χρειάζεται να αξιολογείται κατά περίπτωση. Αν ο περιηγητής ήταν ένας απλός προσκυνητής προς τους Αγίους Τόπους, με ενδιάμεσο σταθμό ανεφοδιασμού την Κύπρο, πιθανόν και αναμενόμενο είναι ότι δεν θα είχε πάντοτε προετοιμαστεί κατάλληλα για τη μελέτη της ιστορίας ενός τόπου. Οι πληροφορίες του επομένως προέρχονται συχνά από τις προφορικές μαρτυρίες των συνοδών του και εδώ τίθεται το ερώτημα αν είχε χρήματα να διαθέσει για μεταφραστή ή απλώς μετέβει στις διάφορες περιοχές της Κύπρου μόνος του. Στην περίπτωση αυτή, επομένως, τίθεται το θέμα του τι αντελήφθη από όσα του διηγήθηκαν οι ντόπιοι και τι καταγράφει στην περιηγητική του μαρτυρία, δεδομένου ότι δεν γνώριζε την κυπριακή διάλεκτο και όπως προκύπτει και από τις ίδιες τις περιηγητικές μαρτυρίες, ελάχιστοι συνοδοί στην Κύπρο ήταν σε θέση να μιλήσουν σε ευρωπαϊκή γλώσσα. Ενδεικτικό αυτού του προβλήματος είναι η συχνή παραποίηση των ίδιων των τοπονυμίων της Κύπρου. Δεν είναι επίσης σπάνια η μνήμα περιηγητών. Παραδείγματος χάρη αναφέρω Oldenburg, Bodenzelle, von Suchen, ότι βάσει της σχετικής αναφοράς στο βιβλικό άσμα ασμάτων του Σολομόντος, «Βότρης της Κύπρου αδελφιδός με μη, ένα μπελώσι εγκαδί» αναφέρει, στην άλλη, το βλέπω δεν υπάρχει αναφορά στην Κύπρο, «ένε κατούτου του χωρίου, εντοπίζουν τους αμπελώνες της εγκαδί, στη Λεμεσό και στην Πάφο, προφανώς στα σημερινά κρασοχώρια της Λεμεσού». Και είναι αβέβαιο ότι βλέπουν αυτό που αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη, που δεν το αναφέρει καν στο πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο. Στην περίπτωση περιηγητικών μαρτυριών από οργανωμένες επισκέψεις απεσταλμένων για πολιτικούς, εκκλησιαστικούς, εμπορικούς ή άλλους λόγους, τότε οι πληροφορίες φαίνεται πως είναι πιο αξιόπιστες, καθώς μεταφραστές συνόδευαν τους περιηγητές. Τρίτον, οι απότερες προθέσεις των περιηγητών και οι προσωπικές υποθέσεις ή μη θεύματα.
Δεδομένου τα περιηγητικά κείμενα προορίζονταν κατά κανόνα για να διαβαστούν από ένα ευρύ ευρωπαϊκό κοινό, με ελανά σημεία της ιστορίας που ενέπλεκαν δυτικοευρωπαϊκές χώρες, χρειάζονταν είτε να αποκαθαρθούν είτε να εξοραϊστούν. Χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση για την Κύπρο είναι παραδείγματος χάρη η αφήγηση ότι την Κύπρο την υπέταξαν και την απέσπασαν από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία οι Βρετανοί υπό τον Ριχάρδο Λεοντόκαρδο, όχι για να τη λαϊλατήσουν, αλλά για να αποκαταστήσουν μια τετελεσμένη ηθική αδικία. Αφηγούνται λοιπόν ότι κάποια ανώνυμη Αγγλίδα πριγκίπισσα, επιστρέφοντας από προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, στάθμευσε στην Κύπρο για νεφοδιασμό και παρενοχλήθηκε ερωτικά από το βυζαντινό ηγεμόνα της Μεγαλονήσου. Όταν το έμαθε αυτό ο επίσης ανώνυμος Άγγλος βασιλιάς και πατέρας της, έστειλε τους υπότες του να καταλάβουν την Κύπρο, λαμβάνοντας έτσι ικανοποίηση και τιμωρώντας τον ανήθικο βυζαντινό ηγεμόνα. Περιηγητικά κείμενα αναφέρθηκαν και πριν και από εσάς και από άλλους, έχουμε πολλούς, Μπαρτέλεμι, Μέλχιορ, Φον Ζάιτλιτον και πολλά άλλα. Σημειωτέων ότι οι σύγχρονες των ιστορικών γεγονότων μεσαιωνικές μαρτυρίες, δηλαδή του 12ου αιώνα, του 13ου αιώνα, ουδέποτε ανέφεραν ένα τέτοιο περιστατικό έως την καταγραφή του σε όψιμο περιηγητικά κείμενα. Σε άλλη περίπτωση, η καταγραφή στοιχείων της τοπικής ιστοριογραφίας θα προξενούσε ερωτηματικά στους αναγνώστες, τα οποία έσπευδαν οι συγγραφείς να τα απαντήσουν εκ των προτέρων. Τέτοια περίπτωση αποτελούσε η συχνή αναφορά στο προσκύνημα του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Αυτό που είδαμε εδώ πέρα. Εδώ βλέπετε κάτω είναι η κάτωψη, γιατί αυτή η μορφή του ναού ανάγεται στο 10ο αιώνα. Υπάρχει η παλαιοχριστιανική φάση από κάτω. Λοιπόν, πώς όμως τα ερμήνευαν ο Άγιος Λάζαρος, πρώτος επίσκοπος Κητίου, έτσι, κατά την παράδοση την Κυπριακή, και η έγερση της βασιλικής έγινε για να αποθέσουν το σκήνομά του. Πώς όμως τα ερμήνευαν την άλλη βασιλική του Αγίου Λαζάρου στην Αβαλόν, όπου κατά την προβυγγιανή παράδοση βρισκόταν εκεί το σκήνομα του Αγίου Λαζάρου? Άλλοι περιηγητές λοιπόν σημείωναν προς συμβιβασμό των διεστώτων ότι κάποια στιγμή το σκήνομα του Αγίου Λαζάρου από την Κύπρο ανακομίστηκε στη Μασαλία. Αυτό το αναφέρει παραδείγματος χάρη ο Ράντσα ο Νεότερος το 1623. Ενώ άλλοι πάλι, αν κατέγραφαν την τοπική παράδοση, ότι δηλαδή το σκήνομα από τη Λάρνακα ανακομίστηκε στην Κωνσταντινούπολη επί Βυζαντινού Αυτοκράτορος Λέοντος του Έκτου του Σοφού, που έχουμε βυζαντινά κείμενα που το επιβεβαιώνουν, προσέθεταν ότι μεταφέρθηκε στη Μασσαλία από την Κωνσταντινούπολη, πιθανόν υπονοώντας το 1204 με τη λατινική της κατάκτηση, αυτό αναφέρεται από το Βιλαμόν για παράδειγμα, και σημειωτέων ότι και εδώ οι τοπικοί μεσαιωνικοί θρύλοι της Μασσαλίας ερμήνευαν την παρουσία του σκηνώματος του Αγίου Λαζάρου στη γαλλική πόλη ένεκα της άφιξης του ίδιου του Αγίου Λαζάρου στην Προβυγγία, χωρίς καμία αναφορά σε Κύπρο ή Κωνσταντινούπολη. Γεγονός που καταδεικνύει ότι αυτό το μύθευμα περί ανακομιδής του σκηνώματος μέσω Κύπρου ή Κωνσταντινούπολεως προήλθε πιθανότατα από μια προσπάθεια αποκατάστασης της λογικής αλληλουχίας των γεγονότων από έναν περιηγητή. Ενδιαφέρουσες προκύπτουν οι περιηγητικές αναφορές και σε Άγια Λείψανα. Απαιτείται όμως να διαρευνάται η ακρίβεια των λεγόμενων. Η μαρτυρία του Καμών ότι προσκύνησε το περίφημο Κωνσταντινοπολίτικο σκήνομα της Αγίας Εφημίας στην Κύπρο θα μπορούσε να μας έβαζε σε σκέψεις ότι το έφεραν μαζί τους οι Κωνσταντινοπολίτες πρόσφυγες του 1453 που κατέφθασαν στην Κύπρο, αν από την άλλη δεν λαμβάναμε υπόψη ότι ολόκληρο το σκήνομα της Αγίας Εφημίας παραμένει ως σήμερα στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Ομοίως, η περιηγητική αναφορά του Ιακώβου της Βερόνας, ότι όλες οι γυναίκες της Κύπρου φορούσαν μαύρο πέπλο ένεκα της πτώσης της Άκρας το 1291, δεν επιβεβαιώνεται από σύγχρονες τοιχογραφίες της Κύπρου, όπου απεικονίζουν τις γυναίκες να φορούν ποδήρις χιτώνες σε άλλα χρώματα, αλλά όχι μαύρο. Τέταρτον, η επανάληψη στα περιηγητικά κείμενα πληροφοριών από προγενέστερους, κυρίως αρχαίους συγγραφείς, συχνά αποκρύπτοντας τις πηγές τους και δίδοντας την εντύπωση της σύγχρονης πληροφορίας κατόπιν αυτοψίας. Είναι γνωστό ότι πολλοί περιηγητές αντλούσαν στοιχεία για την ιστορία της Κύπρου από κείμενα αρχαίων ή εκκλησιαστικών συγγραφέων τους, οποίους άλλοτε μνημονεύουν και άλλοτε αποσιωπούν. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της συχνής αναφοράς περί ύπαρξης ορυχείων διαμαντιών στην Κύπρο, η οποία όμως ανάγεται στον Πλίνιο. Το αναφέρουν αρκετοί και
Στην περίπτωση αυτή είναι χαρακτηριστική η μαρτυρία του επτανησιακής καταγωγής λεμεσανού εμπόρου Γεωργίου Φραγκούδη το 1890 στο έργο του Κύπρης, ο οποίος διαψεύδει κατηγορηματικώς τέτοιες πληροφορίες ότι υπήρξαν ποτέ αδαμαντορυχεία στη Μεγαλόνησο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε να επαναλαμβάνουν κάτι που βρήκαν στον Πλήνιο, ενώ δεν υπήρξε ποτέ εμπόριο διαμαντιών στην Κύπρο, εκτός αν μας το διαψεύσετε εσείς από τις οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές που μπορεί να βρείτε. Πέμπτον, το εξέρτα Κύπρια και ο Κλοντ Κόπχαμ. Η εργώδης προσπάθεια του Κόπχαμ το 1908 για να συγκεντρώσει το περιηγητικό υλικό για την Κύπρο και η απόφασή του να το κάνει προσβάσιμο γλωσσικά στο ερευνητικό κοινό τον οδήγησε στην απόφαση της μετάφρασης όλων των συγκεντρωθέντων περιηγητικών χωρίων στα αγγλικά. Οι μεταφράσεις όμως των κειμένων εκπονήθηκαν από γνωστούς του, μη ειδικούς, το γράφει ο ίδιος στην εισαγωγή, με αποτέλεσμα πολλά κείμενα να περιλαμβάνουν λάθη μεταφραστικά και πληθώρα παρανοήσεων. Περαιτέρω, η δημοσίευση μόνο συγκεκριμένων χωρίων των περιηγητικών μαρτυριών άφησε έξω άλλες αναφορές για την Κύπρο που περιλαμβάνονταν στο ίδιο βιβλίο. Οι αδυναμίες αυτές θεραπεύονται με την ψηφιακή πλατφόρμα του ερευνητικού προγράμματος Ζέφυρος του Ιδρύματος Σίλβιας Ιωάννου, όπου τα κείμενα προσφέρονται στον ερευνητή σαρωμένα, στην πρωτότυπη γλώσσα τους και τα επιμέρους χωρία περιλαμβάνουν και σύνοψη στα αγγλικά. Σε αυτό θα πρέπει εφ' εξής πλέον. Έχουμε μια σειρά από μεταφράσεις στα ελληνικά περιηγητικών κειμένων ξένων, τις οποίες έχουν κάνει δημοσιογράφοι. Θα είναι καλό να τις αποφεύγουμε. Επιπλέον, σαρώθηκε ολόκληρο το περιηγητικό κείμενο στο πλατφόρμα αυτή. Λειτουργούν διάφορες βοηθητικές εφαρμογές, όπως μας εξήγησε η κυρία Χατζηπαναγιώτη, εργαλεία αναζήτησης βάση λέξεων, χρονολογίας, τόπου έκδοσης, οι οποίες για πρώτη φορά επιτρέπουν σε ηλεκτρονική μορφή τη συνολική και συγκριτική μελέτη των περιηγητικών κειμένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διερεύνηση της αξιοπιστίας καθενός εξ αυτών, καθώς καταγράφεται συχνά και το κατά πόσον οι σημειούμενες περιηγητικές μαρτυρίες προέρχονται από αυτοψία του συγγραφέως, λέει hearsay τέλος πάντων και κάποια άλλα πράγματα. Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει το πόσο προσεκτική οφείλει πλέον να είναι η διερεύνηση της αξιοπιστίας των περιηγητικών πληροφοριών, προτού τις επικαλεστούμε για την ιστορική έρευνα. Η εποχή της απλής ανάγνωσης περιηγητικών κειμένων και η παρουσίασή τους ως δεδομένων ιστορικών μαρτυριών έχει πλέον παρέλθει. Και η συμβολή του Ιδρύματος Σίλβιας Ιωάννου και του Επιστημονικού Επιτελείου του σε αυτό είναι σημαντική. Προχωρώντας στο δεύτερο τμήμα της ανακοίνωσης σχετικά με τις περιηγητικές μαρτυρίες για τα μνημεία της Κύπρου, θα σταθώ στη δύναμη της περιηγητικής αναφοράς να επεμβαίνει στην ιστοριογραφία. Αναφέρομαι σε μια σειρά από μυθεύματα, τα οποία καταγράφονταν στα περιηγητικά κείμενα, αντιγράφοντας το ένα το άλλο, με αποτέλεσμα να καταστούν για σύγχρονούς μας ιστορικές μαρτυρίες. Τέτοια περίπτωση αποτελεί η αναφορά στην Αγία Εκατερίνα. Αρχικά αναφέρεται ότι έχουμε την ιρκτή της Αγίας Εκατερίνας στην έγκομη της Σαλαμίνας. Σταδιακά, στα κείμενα των περιηγητών, φαίνεται ότι αυτή η αναφορά, η οποία πιθανόν ανάγεται στα Βυζαντινά χρόνια, εμπλουτίζεται με την υπόδειξη του χώρου ενός ρωμαιοκαθολικού παρεκκλησίου της Αγίας Εκατερίνης Αμοχώστου, που εποπτεύουν μινορίτες μοναχοί, όπου η Αγία διδάχθηκε τα πρώτα της γράμματα στην Κύπρο και κατόπιν ότι γεννήθηκε κιόλας στην Αμόχωστο από τον Κώσταντα, ο οποίος έδωσε το όνομά του στην Κωνσταντία Αμόχωστο. Αντιστοίχως, ενώ η τοπική παράδοση αναφέρεται στην υπόγεια ιρκτή του Αποστόλου Παύλου των μινοριτών μοναχών στην Πάφο, περιηγητικά κείμενα αναφέρουν σταδιακά ότι στην ιρκτή αυτή φυλακίστηκε και ο Απόστολος Βαρνάβας. Δεν υπάρχει καμία τέτοια αναφορά στα γεωλογικά κείμενα. Έχουμε αρκετούς περιηγητές. Κοτοβίκους, Τσούντι, Μπέντινγκ, Βάι. Ομοίως μεγάλη σύγχυση διακρίνεται και στις αναφορές της κατακόμβης της Αγίας Σολομονής. Και αυτό έχει σχέση και με τον Ανδρέα που ανέφερε πριν στους 7 κοιμωμένους, όπου άλλοι περιηγητές αναφέρονται στους 7 σπηλαιώδεις τάφους εις άριθμων μαρτύρων, άλλοι στους 7 κοιμωμένους της Εφέσου και άλλοι στους 7 Μακαβαίους. Η Αγία Σολομονή ήταν η μητέρα των 7 Μακαβαίων, όχι των 7 κοιμωμένων ούτε των 7 μαρτύρων. Εδώ πέρα είναι 7 κοιμωμένοι από μια τυπογραφία του 16ου αιώνα. Και αυτό είναι πώς περνάει παράδοση και στα ισλαμικά χειρόγραφα, τα οποία το έχουμε στην Κύπρο ήδη, στην Κερίνια έχουμε μια περιοχή στην οποία έχουμε ένα κοινό προσκύνημα. Έχουμε τους 7 κοιμωμένους κατά την Ορθόδοξη, μαρτυρία ήδη από τον 8ο αιώνα και οι μουσουλμάνοι όταν έρχονται μεταφέρουν και δημιουργούν μια αντίστοιχη παράδοση έως και σήμερα παρακαλώ. Είναι στον Άγιο Επίκτητο, στην Κερίνια. Το ενδιαφέρον είναι πως σε άλλες περιπτώσεις, ενώ κάποιοι από τους περιηγητές ασκούν κριτική σε παραδόσεις που καταγράφουν ιδίως όταν πρόκειται για γεωλογικά θέματα, στην προκείμενη περίπτωση παραθέτουν την παράδοση αυτή ως μια ιστορική μαρτυρία.
είναι άξια προσοχής η μαρτυρία του ιστοριοδίφη Γεωργίου Φραγκούδη, ο οποίος γράφοντας το 1890 την ιστορία της Κύπρου, χρησιμοποιεί ως ιστερικές πηγές περιηγητικές μαρτυρίες. Για τον τόπο του πηγαίνει στους περιηγητές και αντλιστοιχεία, οι οποίοι περιηγητές από τη σειρά τους, όπως είδαμε, έχουν πάρα πολλά μυθεύματα. Φυσικά, εκτός των μυθευμάτων, έχουμε και περιπτώσεις παρανοήσεων ή σκόπιμης παραποίησης γεγονότων, με σοβαρό όμως επακόλουθα στη σύγχρονη ιστορική έρευνα. Πώς γίνεται αυτό? Έτσι λοιπόν, ο περιηγητής Πιέτρο Ντελαβάλε αναφέρει ότι ο ναός του Αγίου Λάρνακος υπήρχε, ανήκει αρχικό σε αρμενικά χέρια κατά την περίοδο της επίσκεψής του, το 1625. Είναι ο Ποκόκ και έχουμε... αυτή είναι η επιγραφή την οποία λέει, θα σας πω πώς συνδέεται. Ο Πιέτρο Ντελαβάλε λοιπόν αναφέρει ότι ο ναός του Αγίου Λαζάρου ανήκει αρχικό σε αρμενικά χέρια και κατά την περίοδο της επίσκεψής του το 1625 είχε δει γράφει στους τοίχους του Αγίου Λαζάρου χαραγμένες αρμενικές επιγραφές που το επιβεβαίωναν τάχα. Δεδομένου μάλιστα ότι οι επιγραφές αυτές δεν σώζονται σήμερα, ερευνητές σύγχρονοι, κυρίως από την πλευρά της αρμενικής κοινότητας της Κύπρου, επαναλαμβάνουν αυτή την ιστορία με αξιώσεις ιστορικής διεκδίκησης του μνημείου σήμερα. Μολονότιμοι δύο μεταγενέστεροι περιηγητές, όπως ο Ποκόκ που βλέπετε εδώ πέρα, όπως και ο Νίμπουρ, για τον οποίο μίλησε ο κύριος Καρανάσιος το πρωί, διέσωσαν απόγραφα των επιγραφών αυτών, καταδεικνύεται ότι δεν πρόκειται για αρμενικές επιγραφές, ακόμη και μολονότι λοιπόν αυτό, ακόμη και η τελευταία εκδοθήσα επίσημη ιστορία της αρμενικής κοινότητας στην Κύπρο το 2011, καταγράφει τον Άγιο Λάζαρο ως αρμενικό ναό, βάσει της μαρτυρίας του Ντελαβάλε. Στο ερώτημα του ερευνητού, γιατί αυτός ο Ρωμαίος, ο εκρόμης Ντελαβάλε, να ισχυριστεί μια τέτοια αυθαίρετη και χαλκευμένη μαρτυρία για έναν ελληνοορθόδοξο ναό, ίσως να έπαιξαν ρόλο ότι η σύζυγός του Λέδη Μαάνη από το Μαρντίν της σημερινής νοτιοανατολικής Τουρκίας ήταν Αρμενία και ο ίδιος ακρεφνής Ρωμαιοκαθολικός που τιμήθηκε το 1626 από τον Πάπα Ουρβανό τον 8ο με τον τίτλο του Παπικού Παρακοιμωμένου. Θυμίζω ότι τον ναό αυτόν τον ήθελαν να τον πάρουν στα χέρια τους επί Τουρκοκρατίας οι Ρωμαιοκαθολικοί και όταν θα πάτε να τον επισκεφτείτε υπάρχει στην πρόθεση του ναού Λατινική Αγία Τράπεζα. Είχαν καταφέρει μια φορά το μήνα να λειτουργούν και οι Ρωμαιοκαθολικοί. Υπήρχε λοιπόν μια προσπάθεια να τον πάρουν είτε μέσω των Αρμενίων, που ήταν και αυτοί υποταγμένοι στον Πάπα, είτε μέσω των Ρωμαιοκαθολικών. Εκτός όμως από τις περιπτώσεις αυτές, έχουμε και πολύτιμες περιηγητικές μαρτυρίες, οι οποίες διασώζουν σημαντικές πληροφορίες. Τέτοιες είναι η μεταγραφή επιγραφών, συνήθως από ταφόπλακες, εμπλουτίζοντας την προσωπογραφική έρευνα στην Κύπρο. Στην περίπτωση μάλιστα του περιηγητού Johann Helfrich, 16ος αιώνας, αποθησαυρίζεται επιγραφή η οποία μνημονεύει τη χρονολογία 1302 ως έτος ανέγερσης του καθεδρικού ναού του Αγίου Νικολάου στην Αμόχωστο, περίοδος που επιβεβαιώνεται και από αρχαϊκές μαρτυρίες που έχουμε σήμερα στην διάθεσή μας για το μνημείο. Από τις περιηγητικές μαρτυρίες προκύπτουν επίσης οι ναυτικές ρότες των πλοίων από και προς Κύπρο, καθώς επίσης και η πορεία των περιηγητών στα διάφορα προσκυνήματα, την οποία έρχεται να επιβεβαιώσει η πρόσφατη επιστημονική αξιοποίηση ακιδογραφημάτων με καράβια που εντοπίζονται σε ναούς της Κύπρου και καταγράφουν το στίγμα των περιοδεύοντων επισκεπτών. Γίνονται προσπάθειες τώρα, στις τοιχογραφίες πάνω βρίσκουμε τέτοια ακιδογραφήματα, δείχνει ότι αυτοί πρέπει να ήταν από τους περιηγητές και έτσι μπορούμε μαζί με κείμενα των περιηγητών να δούμε ποια ήταν η πορεία των περιηγητών πηγαίνοντας στα προσκυνήματα. Γι' αυτά μάλιστα μπορεί να μην έχουν αφήσει καν περιηγητικές μαρτυρίες και αυτό είναι το μόνο τους ίχνος. Όμως τα πράγματα δεν είναι πάντοτε όπως φαίνονται και γι' αυτό θα κλείσω την παρουσίασή μου με ένα γρίφο προς εσάς. Ως τώρα ετέθησαν τα ρωτέρω ερωτήματα για το κατά πόσον ένας αλλοδαπός περιηγητής καταγράφει μια πραγματικότητα ή για το τι αντιλαμβάνεται από αυτά που του διηγούνται ή επισκέπτεται, καθώς αγνοεί την τόπια διάλεκτο. Στα 1844, ο περιηγητής Alexander William Kinglake εξέδωσε το γνωστό έργο του «Eothen or Traces of Travel». Στο έργο του μνημονεύει τη φιλοξενία και τη γενεοδορία του Νικόλαου Φραγκούδη, ο οποίος κατήχε στη Λεμεσό εμπορικό οίκο, διετέλεσε προξενικός αντιπρόσωπος Αγγλίας και Ρωσίας και συνέβαλε αποφασιστικά στα εκπαιδευτικά πράγματα της Λεμεσού. Δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος, ήταν εκπαιδευμένος. Την ίδια χρονιά, το 1844, ίσως επηρεασμένος από το φιλοξενούμενο της οικογενείας, τον King Lake, αποφάσισε να δημοσιεύσει δύο περιηγητικά κείμενα και ο γιος του Νικόλαου Φραγκούδη, ονόματι Δημήτριος, ο οποίος γεννήθηκε το 1826.
Μας ενδιαφέρει το πότε γεννήθηκε. Ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του αργότερα στις εμπορικές και προξενικές του δραστηριότητες. Το περιηγητικό κείμενο του Δημητρίου Φραγκούδη, που δημοσιεύθηκε σε δύο συνέχεια σε περιοδικά τη Σμύρνη και τη Σύρου αντιστοίχως, ανέσυρε από τη λύθη σε πρόσφατη μελέτη του ο ιστορικός Πέτρος Παπαπολιβίου. Εκεί ο Παπαπολιβίου εντόπισε την εξής ασυμφωνία. Ο Φραγκούδης, περιγράφοντας την αμόχωστο κατά το 1843 και αναφερόμενον στο αρχαίο κλέος της πόλεως, το οποίο κατέστρεψαν οι Οθωμανοί, αναφέρει με συγκίνηση ότι είδε τρεις επιγραφές ελληνιστή, που βρίσκονταν στα ερείπια της πόλης και τις μεταγράφει. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Παπαπολιβίου εντόπισε πως η δημοσίευση των επιγραφών αυτών είχε ήδη προηγηθεί τρεις φορές, το 1774, το 1826, το 1827 και μια τέταρτη, το 1843, στο έργο του Augustus Beckius, Corpus Inscriptiorum Grecarum, από όπου προφανώς ο Φραγκούδης τις αντέγραψε, αφού είχαν μεταφερθεί στη Γερμανία ήδη το 1820, πριν καν γεννηθεί δηλαδή. Και οπότε αποκλείεται να τις είδε στην Αμόχωστο. Θα κατέλεγε λοιπόν ο ερευνητής πως ο Φραγκούδης, είτε στο πλαίσιο του εγκυκλοπαιδισμού της εποχής του, είτε στο πλαίσιο της ανάδειξης του αρχαιοελληνικού παρελθόντος και του φιλελληνισμού στη Δυτική Ευρώπη, αποφάσισε να προχωρήσει το συμπιλιματικό αυτό κείμενο. Ίσως δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε και την ενδεχόμενη πρόθεσή του να ψέξει εμέσως την αρχαιοκαπηλεία των ξένων χωρών εις βάρος της γενέθλιας νήσου του, για την οποία γίνεται λόγος και σε άλλα περιηγητικά κείμενα, όπως μας έχει παρουσιάσει και σε πρόσφατη μελέτη η Ήλια Χατζηπαναγιώτου. Διαβάζοντας προσεκτικά όμως το υπόλοιπο κείμενο του Δημητρίου Φραγκούδη, δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που γράφει ότι είδε στην Αμόχωστο εκτός των τριών επιγραφών. Και το είδε ένας ντόπιος, λεμεσανός, που μιλούσε ελληνικά. Εξελθώντες της Λάρνακος την πρωία της 20ης Νοεμβρίου, εφθάσαμεν με τα οκτάωρον οδηπορίαν εις Αμόχουστον, πόλην κειμένην προς το ανατολικό μέρος της Κύπρου. Ναοί, παλάτια, πολυάριθμοι, ωραία πλατεία, κομψέ, οικοδομέ και άλλα μεγαλοπρεπή δημόσια και ιδιωτικά κτίρια κατεκόσμουν την πλούσια ταύτην πόλην. Αλλά το πρώτιστον αυτής καύχημα είναι ο λιμήν. Τη σήμερον τα μόνα στη ζωή σημεία όσα προσβάλλουσι το του περιηγητού έκθαμβον όμα είναι προπάντων ο ναός της Αγίας Σοφίας, άλλοτε καταγόγιον των χριστιανών, νυν δε των Οθωμανών. Ο ναός ούτω σύρει και θέλει τον ευαίσθητον διαβάτην. Έπειτα, το σχεδόν κατεδαφισμένο παλάτιον, ερείπιον άξιον το όντι παρατηρήσεως. Εγγύς του παλατίου ευρίσκεται και ο ναός του Αγίου Νικολάου, περίφημος για την κοψότητα της αρχιτεκτονικής του, ήδη όμως χρησιμεύων ως αποθήκη της κυβερνήσεως. Ο αριθμός των υπόλοιπων των λοιπόν εκκλησιών εμπορεί να ονομαστεί μέγιστος, αλλά όλε κατήντησαν ερείπιον σωρός. Ακόμη και αν ερμηνεύσουμε λοιπόν τη λογοκλοπή των επιγραφών του Δημητρίου Φραγκούδη από μεταγενέστερες εκδόσεις, πώς μπορούμε να εκερμηνεύσουμε την κατηγορηματική περιγραφή ενός Κυπρίου καλλιεργημένου εμπόρου εν έτη 1843 ότι ο μετατραπής σε τζαμί ναός της Αγίας Σοφίας βρισκόταν δίπλα στον Άγιο Νικόλαο της Αμοχώστου. Όταν ο Άγιος Ναός Αγίας Σοφίας, το λέω για τους μη Κυπρίους, βρίσκεται στη Λευκοσία, είναι το μέγα σύμβολο της πόλης. Καταλήγοντας, θα ήθελα επομένως να επισημάνω πόσο προσεκτικοί οφείλουμε να είμαστε με την αξιοπιστία των περιηγητικών μαρτυριών, ακόμη και από τους πέραν πάσης υποψίας περιηγητές. Εν ώψη τέτοιων μαρτυριών, θεωρώ ότι σε μια επέκταση του προγράμματος Ζέφυρος θα απαιτεί το να εξεταστεί η αξιοπιστία των περιηγητικών μαρτυριών από εξειδικευμένους για τα μνημεία της Κύπρου αρχαιολόγους, ώστε ο ερευνητής να καταφέρει με μεγαλύτερη άνεση να κάνει άφοβα χρήση των πολύτιμων πληροφοριών που πολύ συχνά μας κρύβουν. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, παρακαλώ. Να περάσετε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροάτες για την υπομονή τους και την προσοχή τους.